ένας μικρός αστεροειδής φώτισε τους ουρανούς πάνω από τη Βόρεια Σιβηρία, αφού κάηκε στην ατμόσφαιρα της Γης σε μια θεαματική αλλά ακίνδυνη βολίδα. Οι αστρονόμοι εντόπισαν τον διαστημικό βράχο με διάμετρο 70 εκατοστά τα ξημερώματα της Τετάρτης, λίγες ώρες πριν εισέλθει στην ατμόσφαιρα. Ο Σίμιδεν Βέπιση 5, όπως ονομάστηκε προσωρινά ο αστεροειδής, εισήλθε στην ατμόσφαιρα της Γης στη 1:15 τοπική ώρα στις 4 Δεκεμβρίου, πάνω από την απομακρυσμένη δημοκρατία της Σάχα της Ρωσίας, γνωστή και ως Γιακούτια, στη βορειοανατολική Σιβηρία. Τοπικοί αξιωματούχοι τέθηκαν σε επιφυλακή, σημείωσε το Υπουργείο Εκτάκτων Αναγκών της Σάχα, αλλά δεν αναφέρθηκαν ζημιές από την πτώση. Πλάνα από τη βολίδα κοινοποιήθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών της Δημοκρατίας της Σάχα, στο Telegram. Το βίντεο ήταν από συναδέλφους στο τμήμα του Υπουργείου Εσωτερικών της Ρωσίας για την περιοχή Ολεκμίνσκι και τους κατοίκους της πόλης. Το σύστημα τελευταίας προειδοποίησης επίγειας πρόσκρουσης αστεροειδών της NASA εντόπισε τον διαστημικό βράχο 12 ώρες πριν εισέλθει στην ατμόσφαιρά μας. Είναι ο τέταρτος λεγόμενος Imminent Impactor, που εντοπίστηκε μέχρι στιγμής φέτος, και ο 11ος συνολικά. Ενώ αστεροειδείς όπως αυτός δεν αποτελούν απειλή για τον πλανήτη, η ύπαρξη αυτών των συστημάτων ανίχνευσης δίνει στους αστρονόμους την ευκαιρία να εντοπίσουν και να εκτρέψουν μεγαλύτερα και πιο επικίνδυνα αντικείμενα σε μια πορεία σύγκρουσης με τη Γη. Ως αποτέλεσμα, τόσο η NASA όσο και η ESA έχουν ειδικά προγράμματα για τον εντοπισμό και την παρακολούθηση αυτών των αντικειμένων που βρίσκονται κοντά στη Γη.